Τα τελευταία χρόνια, όσοι ζουν και σχετίζονται με την εκπαίδευση, βλέπουν να υποβαθμίζεται επικίνδυνα το μάθημα της φυσικής αγωγής στα σχολεία. Ένα μάθημα εντελώς απαραίτητο, φυσικά, για την ευεξία και την ευρωστία των μαθητών. Δεν υπάρχει πιο τρανή απόδειξη αυτής της υποβάθμισης από τη σημαντική μείωση, από την ελαχιστοποίηση ουσιαστικά των προσλήψεων των εκπαιδευτικών της φυσικής αγωγής. Είτε αυτοί είναι μόνιμοι, είτε είναι αναπληρωτές. Θα αναφερθώ σε συγκεκριμένους αριθμούς λίγο παρακάτω. Βεβαίως, η ευθύνη βαρύνει εξ ολοκλήρου τις ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας και της κυβερνήσης, διαχρονικά, οι οποίες δεν διστάζουν να αφήνουν ακάλυπτα για μήνες, ακόμα και για ολόκληρες σχολικές χρονιές. Ναι, για ολόκληρες σχολικές χρονιές. Οργανικά και λειτουργικά κενά γυμναστών στα σχολεία, με εκείνη τη δόλια μέθοδο της μη επικαιροποίησης αυτών των κενών. Τα οργανικά κενά των εκπαιδευτικών της φυσικής αγωγής, κυρία Υπουργέ, μένουν παγωμένα από το 2011. Από τότε έχουν πάψει να επικαιροποιούνται τα τρέχοντα, πραγματικά, τα λειτουργικά δηλαδή, κενά των σχολείων στις ανάγκες της φυσικής αγωγής. Με αποτέλεσμα, η εικόνα που παρουσιάζεται για τον κλάδο της φυσικής αγωγής, τον ΠΕ11, να είναι παροχημένη, να είναι ψευδής και βεβαίως να βρίσκεται πάρα πολύ μακριά από την υφιστάμενη πραγματικότητα. Τώρα, αυτή η επιλογή βέβαια των κυβερνήσεων να μην επικαιροποιούν τα οργανικά κενά των εκπαιδευτικών της φυσικής αγωγής και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή, αξιοποιείται από την κυβέρνηση. Αξιοποιήθηκε προκειμένου να διοριστούν ως μόνιμοι στον κλάδο της φυσικής αγωγής μονάχα 102 εκπαιδευτικοί. Επαναλαμβάνω τον αριθμό. 102 εκπαιδευτικοί διορίστηκαν στη φυσική αγωγή. Όταν την περσινή σχολική χρονιά έγιναν 1.280 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών γυμναστών και υπήρξαν επιπλέον και άλλες 295 αποχωρήσεις φέτος λόγω των συνταξιοδοτήσεων. Μετά από αυτά, φυσικά, σας ρωτάμε, κυρία Υπουργέ, τι θα κάνετε εσείς και η κυβέρνησή σας, φυσικά, το Υπουργείο σας, ώστε να προβείτε στην άμεση επικαιροποίηση όλων των οργανικών κενών των γυμναστών στα σχολεία όλης της χώρας, σε όλο το εύρος της εκπαίδευσης και βεβαίως να προχωρήσετε, τι θα κάνετε για να προχωρήσετε στον απαραίτητο εκείνο αντίστοιχο αριθμό προσλήψεων μόνιμων εκπαιδευτικών, μόνιμων επαναλαμβάνω εκπαιδευτικών, για να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις, οι οποίες δεν είναι και λίγες, αντίθετα είναι πάρα πολλές, του μαθήματος της φυσικής αγωγής στα σχολεία όλων των βαθμίδων. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μου έκανε φοβερή εντύπωση, κύριε συνάδελφε, που μιλάτε για ελαχιστοποίηση διορισμών μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Θα σας θυμίσω, γιατί έχω απαντήσει σε άλλες ανάλογες ερωτήσεις σας, αλλά και άλλων συναδέλφων, ότι φέτος διορίστηκαν σχεδόν 12.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί μετά από δεκαετίες. Πέρυσι, 4.500 εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, οι πρώτοι στα εκπαιδευτικά χρονικά. Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 έχουν ήδη γίνει 37.439 προσλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε αυτές περιλαμβάνονται και οι 3.195 προσλήψεις που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτά δεν έγιναν από μόνο τους, έγιναν συντονισμένες, μεθοδευμένες παρεμβάσεις της Υπουργού κυρίας Κεραμέως προς το Υπουργείο Εσωτερικών και είχαμε αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Το σύνολο είναι, κύριε συνάδελφε, 49.139 διορισμοί και προσλήψεις εκπαιδευτικών έως τώρα. Πλέον αυτών έγιναν και 3.049 προσλήψεις αναπληρωτών ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Σε ό,τι αφορά τώρα τον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ11 φυσικής αγωγής, για τον οποίο είναι και η ερώτησή σας. Διορίστηκαν συνολικά σε κενές οργανικές θέσεις, όπως και εσείς είπατε, 102 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση, αλλά παραλείψατε να πείτε ότι για το τρέχον σχολικό έτος προσλήφθηκαν συνολικά ως αναπληρωτές πλέον αυτών και 941 εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου,
Συγκεκριμένα και αναλυτικά, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση προσλήφθηκαν 582 αναπληρωτές, 505 στη γενική εκπαίδευση, 77 στην ειδική αγωγή. Και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προσλήφθηκαν 359 αναπληρωτές, 303 στη γενική εκπαίδευση, 56 στην ειδική αγωγή. Το μάθημα της φυσικής αγωγής, κύριε συνάδελφε, όπως και εσείς είπατε και εμείς συμφωνούμε, έχει μεγάλη σημασία. Είναι παράγον σωματικής και ψυχικής υγείας των μαθητών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Γι' αυτό άλλωστε, με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε το 2020, αυξήσαμε τις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος στη Δευτέρα Λυκείου από 1 ώρα την εβδομάδα σε 2 και στην Τρίτη Λυκείου από 2 ώρες την εβδομάδα σε 3. Και συνεχίζουμε να ενισχύουμε με ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 111 του νόμου 4763 του 20, τη διδασκαλία της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της φυσικής αγωγής. Προβλέπεται συγκεκριμένα ότι με απόφαση των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης είναι δυνατή η απόσπαση και η μερική ή ολική διάθεση μέχρι τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών του κλάδου ΦΕ11 της φυσικής αγωγής για τη διδασκαλία της κολύμβησης. Εάν οι μόνοι εκπαιδευτικοί αυτού του κλάδου δεν επαρκούν για την κάλυψη αυτών των αναγκών, μπορεί να προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του έτους 2021 αναπληρωτές ή ορομίστοι εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου που έχουν εγγραφεί στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του νόμου 4589 του 19, κατά τη σειρά εγγραφής τους και με την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένα διδαχθεί το αντικείμενο της κολύμβησης. Τέλος, και με αυτό θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, σας αναφέρω πως ολοκληρώθηκε από το ΙΕΠ, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η σύνταξη των νέων προγραμμάτων σπουδών για το μάθημα της φυσικής αγωγής για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο. Αυτά τα νέα προγράμματα σπουδών, εμπλουτισμένα και προσαρμοσμένα στις σύγχρονες επιστημονικές εξέλιξεις και κοινωνικές ανάγκες, ήδη εφαρμόζονται πιλωτικά στα πρότυπα και πειραματικά σχολεία από το έτος 2023-2024. Ήδη εφαρμόζονται και από το έτος 2023-2024. Η εφαρμογή τους θα γενικευθεί σε όλες τις σχολικές μονάδες με παράλληλη επιμόρφωση και των εκπαιδευτικών πάνω σε αυτά. Στη δευτερολογία θα αναφέρω και άλλες στοιχεία σχετικά και συγκριτικά με τις προσλήψεις που γίναν πέρυσι, φέτος, για να βγάλετε και τα συμπεράσματά σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Δελή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ας μιλήσουμε λοιπόν με αριθμούς, κυρία Υπουργέ. Μιλήσατε για τους διορισμούς, για τους 12.000, συν 4.000 κτλ. Τι λένε οι αριθμοί? Πέρυσι, την περσινή σχολική χρονιά, προσλάβατε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς για όλη την εκπαίδευση, αναπληρωτές. Την ίδια στιγμή συνταξιδοτήθηκαν στο τέλος της περσινής σχολικής χρονιάς περίπου 8.000 εκπαιδευτικοί. Το σύνολο αυτών των αριθμών μας κάνει 58.000. Εάν, όπως λέτε, προσλάβατε, και εμείς δεν το αμφισβητούμε, 49.000 αναπληρωτές, έτσι είναι, αν γίνει αφαίρεση, προκύπτουν 9.000 κενά αυτή τη στιγμή. Πώς τα καλύπτετε αυτά, τι κάνετε? Κάνετε τις συγχωνεύσεις. Μονάχα που και με τις συγχωνεύσεις, όσες και να κάνετε, τα κενά υπάρχουν και βοούν. Και τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, και θα χρειαστεί πιθανόν και άλλος κύκλος, τέταρτος κύκλος προσλήψεων αναπληρωτών, τον οποίο καλά είναι να μην τον καθυστερήσετε. Έρχομαι τώρα στο ζήτημα το οποίο έθιξα με την ερώτησή μας. Από την πρωτολογία σας προκύπτει ότι αρνείστε να ικανοποιήσετε το δίκαιο αίτημα αυτού του κλάδου, το δίκαιο αίτημα των γυμναστών, το οποίο, ξέρετε, δεν είναι δίκαιο μονάχα για τους γυμναστές, είναι δίκαιο και αναγκαίο ταυτόχρονα και για τους μαθητές, για τη φυσική τους, για τη σωματική τους άσκηση και την αγωγή. Ξέρετε, κυρία Υπουργέ, δεν μπορεί. Σήμερα ζούμε στον 21ο αιώνα. Δεν στέκει εξαιτίας αυτών των τεράστιων ελλείψεων γυμναστών στις κατατόπους διευθύνσεις εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, το μάθημα της φυσικής αγωγής, το μάθημα της γυμναστικής δηλαδή, να γίνεται καταχρηστικά από εκπαιδευτικούς εκτός από αυτήν την ειδικότητα, οι οποίοι στο κάτω-κάτω δεν έχουν ούτε τις απαραίτητες γνώσεις για μια ασφαλή άθληση. Δεν βρισκόμαστε στο 1950 ούτε στο 1960. Αρκεί και μόνο να σας πω τα κενά, ενδεικτικά θα σας αναφέρω ορισμένα σχολεία από όλη την Ελλάδα, όπου τα κενά δεν είναι απλώς κενά κάποιων ωρών σε κάποιες τάξεις. Λείπουν γυμναστές. Το μάθημα της γυμναστικής δεν γίνεται σε αυτά τα σχολεία. Στη Σέριφο, για παράδειγμα, ένα νησί εδώ κοντά, στον Πειραιά, δεν είναι μακριά. 2 ώρες είναι με το καράβι, 3.
Δεν υπάρχει γυμναστής ούτε στο δημοτικό, ούτε στο γυμνάσιο, ούτε στις ηλικιακές τάξεις. Δεν υπάρχει γυμναστής. Μάλλον δεν έχουν εκεί ανάγκη από γυμναστή. Στο πρώτο δημοτικό του Ηρακλείου δεν υπάρχει γυμναστής. Στην Κρήτη. Στο δεύτερο δημοτικό, στο Τιμπάκι της Κρήτης, δεν υπάρχει γυμναστής. Εδώ, στην Ελευσίνα, δίπλα, στην Αττική, στο τρίτο γυμνάσιο της Ελευσίνας δεν έχουν γυμναστή. Στο δημοτικό σχολείο της Αρονίδας, εδώ στην Αττική, δεν υπάρχει γυμναστής. Στο ΕΠΑΛ της Κιάθου δεν υπάρχει γυμναστής. Στο δεύτερο γυμνάσιο της Μαλακοπής, στην Άνω Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη, εκεί στη γειτονιά μου, δεν υπάρχει γυμναστής. Δεν μιλάω τώρα για τις ώρες. Ενδεικτική είναι η αναφορά, τα κενά είναι τεράστια, είναι πάρα πολλά. Ξέρετε, αυτό όλο που μόλις σας είπα, όλη αυτή η τακτική της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, και ανησυχεί και βρίσκει αντίθετους όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους πτυχιούχους της φυσικής αγωγής, καθώς βλέπουν, εσείς πριν από λίγο το είπατε, ενώ πέρσι έγιναν 1.280 προσλήψεις αναπληρωτών, φέτος είπατε ότι έγιναν 841, δηλαδή τα 2/3 των περσινών. Τι έγινε ξαφνικά, πώς καλύφθηκαν αυτά τα κενά? Ορίστε, 941, δεν θα μαλώσουμε τώρα. Πάλι είναι λιγότερες από τις 1.280 περσινές. Αυτές οι 300 θέσεις πού πήγαν, πώς χάθηκαν, πού κρύφτηκαν? Γιατί εμείς ξέρουμε πώς κρύφτηκαν και μέσα από τις συγχωνεύσεις, αλλά τις κρύψατε και μέσα από εκείνο το απαράδεκτο, το αντιπαιδαγωγικό, το ανήκουστο μέτρο της αύξησης του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα. Και πότε? Μέσα στην πανδημία. Την ώρα δηλαδή που πρέπει τα τμήματα να αραιώνουν, εσείς τα πυκνώνετε ακόμα περισσότερο. Κάτι βέβαια που απειλεί, όπως καταλαβαίνετε, την υγεία και των εκπαιδευτικών και των παιδιών και έμεσα και των οικογενειών τους, καθώς τα παιδιά αποδεικνύεται και με έρευνες ότι γίνονται μεταδότες. Μπορεί τα ίδια να μην νοσούν, αλλά γίνονται μεταδότες του ιού στα σπίτια τους. Πανδημία όμως σημαίνει συχνά, και θα κλείσω σε λίγο κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ, σημαίνει συχνά, πολύ συχνά, και καραντίνα. Σημαίνει δηλαδή σωματική αδράνεια, σημαίνει έλλειψη κίνησης, άσκησης, με ό,τι αυτό σημαίνει για την σωματική αλλά και την ψυχική υγεία των παιδιών. Αν μάλιστα, κυρία Υπουργέ, συνυπολογίσουμε ότι σύμφωνα με έρευνες την τελευταία δεκαετία στη χώρα μας έχουν αυξηθεί τα ποσοστά των παχύσαρκων και υπέρβαρων παιδιών στη χώρα μας, 1 στα 4 παιδιά, λέει, είναι σε αυτή την κατάσταση. Το 75% των παιδιών του Δημοτικού είναι κινητικά αδρανή. Δεν έχουν συστηματική άσκηση. Αν πάρουμε δε υπόψη μας ότι ούτε το 7%, ναι, ούτε το 7% το 2021 στα τα δημοτικά σχολεία της Ελλάδας έχουν κλειστό γυμναστήριο και το 22% περίπου από τα γυμνάσια λύκεια. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για τα παιδιά. Να σας κάνουμε μια πρόταση, αν και είμαστε σίγουροι, είμαστε προκαταβολικά σίγουροι ότι δεν θα τη δεχτείτε. 1 δισεκατομμύριο από τα 4 που δίνετε για τις πολεμικές δαπάνες του ΝΑΤΟ να δίνατε, θα αρκούσε για να μονιμοποιηθούν όλες οι χιλιάδες των εκπαιδευτικών και να κάνετε όχι 12.000 εκπαιδευτικούς μόνιμους, 50.000 εκπαιδευτικούς. Μία φρεγάτα από αυτές που σκοπεύετε να αγοράσετε και που κοστίζει κάθε μια τους περίπου 1 δισεκατομμύριο, θα αρκούσε για να ανεγερθούν, κυρία Υπουργέ, 1.000 τουλάχιστον σχολεία, σύγχρονα με το γυμναστήριό τους, με όλες τις κατάλληλες αίθουσες και υποδομών. Θα τα κάνετε?